Από αύριο ξεκινά και επίσημα το καθολικό lockdown, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, που στόχο έχει την αναχέτηση του αυξανόμενου κύματος του κορονοϊού. Από τις 6 το πρωί του Σαββάτου, τα περισσότερα καταστήματα κλείνουν, ενώ οι πολίτες θα μετακινούνται όλο το 24ωρο μόνο αφού στείλουν SMS για τους γνωστούς εξιλόγους ή κατώντας την έγγραφη βεβαίωση συμπληρώνοντας τον λόγο της μετακίνησής τους. Μέχρι και τη Δευτέρα, κατά εξαίρεση, θα λειτουργήσουν τα κομμωτήρια, ενώ μετά θα κλείσουν τα πάντα. Ανοιχτά θα μείνουν μόνο φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, ενώ ο καφές και το έτοιμο φαγητό θα δίνεται μόνο μέσω takeaway ή delivery. Παράλληλα, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική παντού. Ωστόσο, από χθες το απόγευμα μέχρι και σήμερα, εκατοντάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για τα τελευταία ψώνια και τις τελευταίες δουλειές τους. Οι ουρές στις υπηρεσίες και στα καταστήματα ήταν μεγάλες, ενώ στους κεντρικούς δρόμους επικρατούσε έντονο μποτιλιάρισμα. Άρον-άρον φεύγουν οι φοιτητές από την Πάτρα για να μην τους βρει το lockdown στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Επιστρέφουν στα σπίτια τους όχι μόνο αυτοί που είναι φοιτητές, αλλά και όσοι είχαν έρθει στην Πάτρα. Την ίδια στιγμή στα λεωφορεία ο αριθμός των επιβατών είναι περιορισμένος στα 32 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότερα λεωφορεία χρησιμοποιούνται και ταχτά δρομολόγια προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές. Φεύγετε? Ναι, ναι, φεύγουμε. Από ποιο μέρος? Ρόδο, Ρόδο. Ρόδο, ναι. Δηλαδή θα πας Αθήνα και μετά? Και μετά θα πάω Ρόδο με το αεροπλάνο. Φοιτητής εδώ? Ναι, ναι. Και φύγατε για την καραντίνα να μην σας βρουν εδώ, ε? Ναι. Πότε θα γυρίσετε, ξέρετε? Πότε θα γυρίσουμε, όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω καθόλου. Είναι μεγάλο πρόβλημα τώρα την απόφαση που παίρνουν οι φοιτητές και οι επιβάτες προκειμένου να βρεθούν στον τόπο καταγωγής τους, στα σπίτια τους. Έχουμε πυκνώσει τα δρομολόγια, είναι αισθητή, πώς το λένε, η παρουσία των φοιτητών εδώ και των πελατών και ως εκ τούτου το ΚΤΕΛ έχει υποχρέωση και το κάνει προκειμένου να εξυπηρετηθούν, έχει βάλει επιπλέον δρομολόγια. Θα συνεχίσουμε τα δρομολόγια αυτά, εδώ είμαστε σαν διοίκηση, σαν προσωπικό, να εξυπηρεθούν όλοι αυτοί που θέλουν να πάνε στον τόπο της κατοικίας τους. Πραγματικά είναι και αυτό ένα μεγάλο μείον προς την επιχείρηση, διότι αντί για 50 θέσεις ταξιδεύουν μόνο 32 θέσεις, καταλάβατε. Τηρούμε το κανονισμό της υγιεινής και το σταθμό τον απολυμμένουμε, και κάνουμε τη μεγάλη προσπάθεια να είμαστε κοντά στην εξέλιξη του κορονοϊού. Τώρα τρέχουμε εδώ στα λεωφορεία, τι να κάνουμε. Για να μην σας βγει και το lockdown εδώ. Βέβαια, πρέπει να φύγουμε. Πού θα γυρίσετε? Σίγουρα το χειμώνα θα το περάσω εκεί και μετά βλέπουμε. Έτσι όπως πάει μάλλον θα τα κάνουμε εξ αποστάσεως όπως τα κάναμε και τώρα. Πολύ, πολύ κόσμο, πολύ κόσμο. Τι να κάνουμε, πρέπει να φύγουν και αυτοί, γιατί θα μείνουμε εδώ. Πότε θα γυρίσετε? Όταν ανοίξει η σχολή μου. Δηλαδή? Μάλλον ποτέ, ξανά. Έτσι πως τα κάναμε. Κανονικά βρήκα, δεν είχα κανένα θέμα. Βρήκες θέση? Ναι, όπως όλοι. Ναι, ναι, προλάβω το lockdown. Έχει κίνηση. Συντήρια βρήκατε κατευθείαν? Ναι, κανονικά, κανονικά. Ωραία. Ξέρετε πότε θα γυρίσετε? Τώρα 3 μήνες, 2 όσο πάρει.